Καλησπέρα σας, κύριε Νικολάου. Καλησπέρα, κύριε Παντελή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πολλά είναι τα θέματα. Πραγματικά να ξεκινήσουμε από το θέμα που είναι και πιο επίκαιρο, με το θέμα των γαλλικών εκλογών. Αυτή η ήττα τι σημαίνει για την Ελλάδα, με δεδομένο ότι υπάρχει και μία ελληνογαλλική συμφωνία που έχει πρόσφατα υπογραφεί? Κοιτάξτε, καταρχάς σε σχέση με την ελληνογαλλική συμφωνία. Η ελληνογαλλική συμφωνία, όπως έχουμε τοποθετηθεί ακόμα και όταν έγινε, δεν είναι μία συμφωνία η οποία έρχεται να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, δεν έρχεται να εξυπηρετήσει την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, των συνόρων, την εγγύησή τους. Είχαμε και τότε στη συζήτηση στην Ελληνική Βουλή αναδείξει ότι ακόμη και τα συστήματα εκείνα τα οποία προέβλεπε η Ελληνογαλλική Συμφωνία, τα Ραφάλ, οι φρεγάτες Μπελαρά, δεν έχουν πεδίο εφαρμογή στο Αιγαίο. Πολύ περισσότερο ότι ήταν δεσμευμένα από αυτή την Ελληνογαλλική Συμφωνία να κινητοποιούνται ανάλογα με το που υπάρχουν τα γαλλικά συμφέροντα στο κέρας της Αφρικής, στον Περσικό κόλπο και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, θυμάμαι τότε συζητώντας και στο επίπεδο της Βουλής αλλά και συνολικότερα, θέσαμε το ζήτημα προς τη γαλλική κυβέρνηση και στο Ευρωκοινοβούλιο σε μια ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων με την Γαλλίδα Υπουργό Άμυνας. Ρωτώντας ότι εάν, εν πάση περιπτώσει, σε περίπτωση όπου προέκυπτε κάποιο θερμό επεισόδιο ή κάποια παραβίαση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας κτλ., θα μπορούσε η Ελλάδα να απαιτήσει την ενεργοποίηση του άρθρου συνδρομής της Γαλλίας. Και βεβαίως η απάντηση που έδωσε τότε ο Υπουργός Άμυνας προς την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στην Επιτροπή ήταν ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, καθώς πρόκειται για χώρες, μέλη και συμμάχους στο ευρωνατοϊκό πλαίσιο. Άρα λοιπόν αυτή η συμφωνία η οποία έχει γίνει για να εξυπηρετήσει αυτό το πλαίσιο του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμφερόντων, των μεγάλων μονοπωλιακών τους ομίλων και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και συνολικότερα, όπου αυτά υπάρχουν, δεν φαίνεται ότι θα αναιρεθεί με την μία ή με την άλλη αλλαγή που μπορεί να προκύψει στην διακυβέρνηση της χώρας. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι έχει σημασία το αποτέλεσμα. Πολύ περισσότερο έχει σημασία η τεράστια αποχή αφενός η οποία εκφράστηκε στις γαλλικές εκλογές. Mm-hmm. Φαίνεται ότι ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, των εργαζομένων, του λαού της Γαλλίας, ο οποίος είδε την πολιτική που εκφράστηκε από την κυβέρνηση του Μακρόν, η οποία δεν ήταν κάποια άνεμος ανανέωσης. Mm-hmm. Ήταν μια πολιτική μεγαλύτερης εμπλοκής σε επικίνδυνα σχέδια σε όλο τον κόσμο όπως περιγράψαμε. Ήταν μια πολιτική απελευθέρωσης των απολύσεων, ήταν μια πολιτική χτυπήματος εργατικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, αύξηση των παρακολουθήσεων, της τρομοκρατίας, της καταστολής προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων των γαλλικών. Αυτό καταδικάστηκε. Από την άλλη, είναι επίσης πάρα πολύ ανησυχητικό το γεγονός αυτής της απαράδεκτης και του αποκρουστικού προσώπου των ρατσιστικών δυνάμεων τύπου Λεπέν και άλλων, οι οποίες φαίνεται να ενισχύονται κατά πολύ, πάνω από 10-11 φορές θα είναι η εκπροσώπησή τους πλέον στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Πράγμα το οποίο έρχεται σαν αποτέλεσμα όλης εκείνης της πολιτικής που έλεγε όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ των δύο κακών να στηρίξουμε το μικρότερο κακό, είτε αυτό ονομαζόταν Ολάντ, είτε αυτό ονομαζόταν Μακρόν, είτε όπως ονομαζόταν. Μια πολιτική που έφτασε στο σημείο να εκτοξεύσει τα ποσοστά της αποκρουστικής ακροδεξίας της Γαλλίας σε αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Και αναμένεται και ένας ορίζοντας κοινωνικών εκρήξεων προσεχώς, γιατί σίγουρα θα είναι δύσκολη η διακυβέρνηση. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι σημαντικό, κυρία Παντελή, να σημειώσουμε ότι πραγματικά διέξοδο σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να δώσει ο λαός, οι εργαζόμενοι με την οργάνωσή τους, τα σωματεία τους, τα συνδικάτα τους, διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες τους. Στη Γαλλία υπάρχουν τέτοια συγκριτήματα. Είδαμε και το προηγούμενο διάστημα μεγάλες απεργίες, διεκδικήσεις.
Αλλά πολύ περισσότερο χρειάζεται να υπάρχει και μια πολιτική δύναμη, μια πολιτική οργάνωση, ένα κόμμα. Εμείς λέμε ένα κομμουνιστικό κόμμα, το οποίο να θέτει στο επίκεντρο της συζήτησης τα σύγχρονα εργατικά δικαιώματα, τα σύγχρονα δικαιώματα του λαού, τις σύγχρονες ανάγκες σε όλο το πλαίσιο. Και όχι δυνάμεις οι οποίες είδατε, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση και στη χώρα μας. Καταρχάς όλοι αρχικά επιδίωξαν να παρουσιαστούν ότι εκφράζουν τη νίκη του Μακρόν ενάντια στη Λεπέν στις προεδρικές εκλογές. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγύρισε και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ πανηγύρισε και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Μια λογική χρεοκοπημένη, μια πολιτική χρεοκοπημένη απέναντι στο λαό, έτσι όπως φάνηκε και στη συνέχεια, αλλά και σε σχέση με την λεγόμενη αριστερά, το σχήμα αυτό της τη νέα οικολογική, κοινωνική συμμαχία και τα λοιπά με επικεφαλής στο Μελάνσον, που ήδη από την επόμενη μέρα των εκλογών οι δυνάμεις οι οποίες σύνθεσαν αυτό το μέτωπο αρχίζουν ο καθένας να λέει, να γλυκοκοιτάει την πιθανή συγκρότηση κυβέρνησης από το Μάκρον, να τη στηρίζει, αλλά και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική ένα τέτοιο σχήμα, το οποίο ακόμη και οι ενώσεις των βιομηχάνων της Γαλλίας, που στόχο έχουν να αυξάνουν τα κέρδη τους, να ρίχνουν τους μισθούς, να χτυπάνε τα κοινωνικά δικαιώματα, την ασφάλιση, την δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία κτλ. Προς όφελός τους είναι αυτό. Να λένε ότι εν πάση περιπτώσει και το πρόγραμμα του Μελανσόν είναι ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει κτλ. Δείξε μου τους φίλους σου δηλαδή, για να σου πω ποιος είναι. Ακριβώς. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα της ενεργειακής κρίσης. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να ελαφρύνουν λίγο το λαό. Τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γίνονται κάποιες συζητήσεις? Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Κατά την άποψή μας δεν μπορεί να έρθει λύση σε αυτά τα πολύ πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, αλλά και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης. Γιατί το πρόβλημα της ραγδαίας αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αντίστοιχο σε όλη σχεδόν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα των υψηλών τιμών καυσίμων επίσης. Το ζήτημα του μεγάλου πληθωρισμού αντίστοιχα. Δεν μπορεί λοιπόν να δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, δείτε την ενέργεια για παράδειγμα, έχει θεσμοθετήσει εκείνους ακριβώς τα ιδρύματα, τους οργανισμούς, τους μηχανισμούς που αυξάνουν ραγδαία τις τιμές. Τέτοια είναι για παράδειγμα το χρηματιστήριο του ρεύματος, στο οποίο καθορίζεται καθημερινά η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την υψηλότερη τιμή που δίνουν οι παραγωγοί. Όχι με βάση τη μέση ούτε τη χαμηλότερη, με βάση την υψηλότερη. Άρα αυτό οδηγεί στο φούσκωμα των λογαριασμών προς τα πάνω. Πράγμα το οποίο συνέβαινε ήδη πριν από την έναρξη του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου στην Ουκρανία, ήδη από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη της προηγούμενης χρονιάς. Αντίστοιχα, έχει θεσμοθετήσει απαράδεκτους όρους, πράσινα τέλη για παράδειγμα, τα οποία όλα αυτά μεταφέρονται στα τιμολόγια. Μέσα στα τιμολόγια επίσης, για τον βασικό στόχο που έχει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις και η τωρινή και η προηγούμενη το υλοποίησαν, για τη λεγόμενη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πληρώνει όλος ο λαός για να επιδοτούνται οι ιδιωτικοί όμιλοι που αναπτύσσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας. Άρα λοιπόν, δεν μπορούν να δοθούν λύσεις με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης είναι φανερό ότι σήμερα από τα 11 δισεκατομμύρια περίπου τα οποία πήραμε ή θα πάρουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς σαν πρώτη δόση από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που είναι 1 εκατομμύριο με βάση τα επίσημα στοιχεία οι άνεργοι στην Ελλάδα, η μεγάλη τους πλειοψηφία δεν παίρνει ούτε επίδομα ανεργίας, τη στιγμή που η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες παγκοσμίως που έχει πέσει το εισόδημά της τα τελευταία 2 χρόνια, όπου ο κατώτατος μισθός δεν φτάνει και ο μέσος μισθός στην Ελλάδα δεν φτάνει ούτε για ζήτο με τις τεράστιες αυξήσεις, να πηγαίνουν αυτά τα χρήματα στους ιδιωτικούς ομίλους των ανανεώσιμων πηγών και να μην πηγαίνουν πίσω για την τελική ανάλυση λαϊκά χρήματα. Είναι χρήματα από τη φορολογία του λαού, έτσι ώστε να ανταπεξέλθει ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
Είναι τραγική όμως η κατάσταση. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία που μπορεί να διαθέσει η Κομισιόν και δεν τα χρησιμοποιεί ενδεχομένως, γιατί όπως είπατε και εσείς, τα πάντα έχουν ανέβει. Τι να πούμε για το φυσικό αέριο, 180% έχει ανέβει. Θα μπορούσαν να κάνουν κάποια κατάργηση φόρου κατανάλωσης, κατάργηση ΦΠΑ σε κάποια είδη κατανάλωσης. Τι γίνεται? Και εδώ βλέπουμε όλα αυτά τα στηρίζουν άνθρωποι που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Είναι ακριβώς όπως το λέτε, κυρία Παντελή. Καταρχάς να πω για λόγους αναφοράς, όχι για κάποιον άλλο λόγο, ότι αυτή ακριβώς είναι η πρόταση που έχει καταθέσει το ΚΚΕ, το οποίο λέει σήμερα ότι διέξοδο από αυτή την κατάσταση θα δώσουμε εμείς, δηλαδή οι εργαζόμενοι, ο λαός, όλοι αυτοί που πιέζονται. Και θα πρέπει να γίνει αυτό απαιτώντας κατάργηση πρώτα και κύρια των φόρων κατανάλωσης, την ενέργεια και τα καύσιμα. Ραγδαία μείωση των τιμών και πλαφών στις τιμές για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Και ταυτόχρονα κλιμάκωση του αγώνα για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για επιδόματα ανεργίας σε όλους τους ανέργους, για στήριξη των αυτοαπασχολούμενων, των μικρομαγαζατόρων, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στη σύγχρονη κατάσταση. Το θέμα είναι ότι αυτές οι προτάσεις αφενός δεν... Εμείς τις καταθέσαμε πάρα πολλές φορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν στηρίχθηκαν ούτε από την κυβέρνηση προφανώς, ούτε βεβαίως και από το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Γιατί όλα αυτά τα κόμματα είναι δεσμευμένα στην ίδια λογική. Στη λογική που είπαμε και πριν, που δημιουργεί το πρόβλημα. Ούτε αποτελεί επιχείρημα αυτό που ακούγεται ορισμένες φορές, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι εντάξει, εμείς βάλαμε τη χώρα στο χρηματιστήριο της ενέργειας, αλλά όταν τη βάλαμε δεν ήταν η τιμή της κιλοβατόρας αυτή που είναι σήμερα. Ναι, αλλά όταν το ρεύμα αντί για κοινωνικό αγαθό είναι ένα πανάκριβο εμπόρευμα, το οποίο ρυθμίζεται από την αγορά, τότε ανάλογα με τα συμφέροντα θα ανεβαίνει και η τιμή κτλ. Και είναι πάρα πολύ πιο ανησυχητική η κατάσταση, γιατί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση που διαμορφώνεται, τις κυρώσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη της απέναντι στη Ρωσία, με τον προσανατολισμό όλο και περισσότερο καθημερινά στο αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο, του οποίου η τιμή είναι διπλάσια έως και τριπλάσια από την τιμή του ρωσικού φυσικού αερίου πριν από την έναρξη του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται παρέμβαση του λαού με οργανωμένο τρόπο, με συλλογικό τρόπο, μέσα από τις οργανώσεις του, τα συνδικάτα του, με αγώνα να απαιτήσει να γίνουν πράξη αυτά τα μέτρα. Όπως με τον αγώνα του κατόρθωσε σε μια σειρά από χώρους και κλάδους να έχει σήμερα πολύ μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, όπως τις κατασκευές, στους οικοδόμους, παλιότερα στα τρόφιμα ποτά, όπως κατάφερε να έχει συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε δύσκολους χώρους, όπως είναι η διανομή, στην Κόσκο, το μεγάλο κινέζικο μονοπόλιο που έχει, που λιμένεται στην πραγματικότητα με απαράδεκτους μέχρι πρότινους όρους το λιμάνι του Πειραιά, τα εμπορευματοκιβώτια. Έτσι, αυτό, αν θέλετε, είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να βάλουμε τη δική μας σφραγίδα στις εξελίξεις, κόντρα στη σφραγίδα την αντιλαϊκή που θέλουν να δώσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μονοπόλια της και οι κυβερνήσεις που τη στηρίζουν. Μάλιστα. Και όλα αυτά όταν μιλάμε ότι ο κατώτατος μισθός είναι 671 ευρώ. Μαζί με την αύξηση φυσικά. Η Κομισιόν όμως παρουσίασε κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα έκτακτης ανάγκης ώστε να βελτιωθεί κάπως μακροπρόθεσμα το θέμα της ενέργειας. Πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα είναι εφικτά να εφαρμοστούν και να έχουν έτσι κάποιο αποτέλεσμα? Εντάξει, καταρχάς να πω ότι σαν Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας εμείς δεν έχουμε εφετύχει με τις μορφές παραγωγής της ηλεκτρενέργειας. Εμείς έχουμε άλλο φετίχ, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, ότι ο κλάδος της ενέργειας και άλλοι κρίσιμοι κλάδοι δεν μπορεί να είναι εμπορεύματα. Δεν μπορεί να είναι εμπορεύμα ενέργεια, δεν μπορεί να είναι εμπορεύμα μια σειρά από άλλα κοινωνικά αγαθά, η εκπαίδευση, η παιδεία, η υγεία, η ασφάλιση. Δεν μπορεί να είναι εμπορεύματα. Άρα λοιπόν, το σχέδιο της Κομισιόν, το όμο βραχυπρόθεσμο, είναι αυτό που σας περιέγραψα πριν. Η πρόσθεση με τις μονάδες επαναεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου που ετοιμάζονται στην Ελλάδα και στην Αττική και στο Βόλο και στην Αλεξανδρούπολη,
μία μορφή διαχείρισης του φυσικού αερίου, η οποία είναι πάρα πολύ βλαπτική και για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο που θα είναι δίπλα. Εμείς το παίρνουμε υπόψη. Και ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων υποτίθεται πηγών ενέργειας, που ακόμη αυτό παίζεται το πώς θα εξελιχθεί ανάλογα με τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων που θα την κάνουν. Για παράδειγμα, στη Δυτική Μακεδονία, από όσο γνωρίζω, τις τελευταίες μέρες, ενώ πρόκειται να δημιουργηθεί ένα μεγάλο σχέδιο για πράσινο υδρογόνο, αυτό το σχέδιο ανατράπηκε από τους σχεδιασμούς. Άρα λοιπόν, τέτοιου είδους project δεν μπορούν να δώσουν τη λύση. Τη λύση μπορεί να τη δώσεις όταν αξιοποιήσεις καταρχάς τις εγχώριες πηγές που έχεις. Γιατί για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Παντελή. Mm-hmm. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε κράτος μέλος, και αυτό μπορούμε να το δούμε και στα λεγόμενα ισχυρά, πιο ισχυρά, αλλά και στα υπόλοιπα, και στα λιγότερα ισχυρά, με πολιτικούς, οικονομικούς και στρατιωτικούς όρους, αν θέλετε, διαπραγματεύεται με βάση τα δικά του ιδιαίτερα συμφέροντα. Δείτε, για παράδειγμα, ποια είναι η στάση της Γερμανίας. Διαπραγματεύεται για το καλό, μέσα σε εισαγωγικά, των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή της Γαλλίας, ή της Ιταλίας, ή της Ουγγαρίας και της Τσεχίας, ή των χωρών της πριν Ιουγκοσλαβίας που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καθένας βάζει μπροστά το δικό του συμφέρον. Λέει, εγώ δεν μπορώ να εφαρμόσω κύρωσης, ας πούμε, απέναντι στη Ρωσία. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω να δέχομαι πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έτσι, άρα λοιπόν, αυτό περαιτέρω αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει λύση σε αυτά τα πλαίσια. Γιατί ο καθένας στην πραγματικότητα για τους δικούς του ομίλους, τα δικά του επιχειρηματικά συμφέροντα, διαπραγματεύεται για την καλύτερη δυνατή λύση. Άρα λοιπόν, αν θέλει κάποιος να διαπραγματευτεί, όχι να διαπραγματευτεί, αλλά να λύσει το πρόβλημα προς όφελος του ελληνικού λαού σήμερα, ο οποίος το θέμα είναι αν θα ανάψει το air condition ενώ φτάνει 39 και 40 βαθμούς, από φόβο μήπως του έρθει πάλι ο λογαριασμός της ΔΕΗ 1.000 και 1.500 ευρώ λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής. Mm-hmm. Το βασικό είναι σήμερα, πρώτον, αξιοποιούμε τα λιγνητικά αποθέματα που έχουμε. Γιατί είναι ένα εγχώριο προϊόν, είναι δική μας περιουσία, περιουσία του ελληνικού κράτους, δεν θα πληρώσει σε κανέναν για να το αποκτήσεις και μπορεί να σου παρέχει, έχεις τη δυνατότητα να παράξεις ενέργεια για να καλύψεις τις ανάγκες σου και μπορείς να κάνεις με μικρό σχετικά κόστος όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές προσαρμογές στα εργοστάσια παραγωγής για να είναι με λιγότερους ρήπους. Δεύτερον, αξιοποίησε και άλλα μέτρα. Έχεις υδροελεκτρικά εργοστάσια τα οποία μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή, μπορούν την παραγωγή ενέργειας, μπορούν να σταθεροποιήσουν το δίκτυο. Ταυτόχρονα, ανανεώσιμη πηγή, αλλά όχι με τη λογική της μονοκαλλιέργειας από τους ιδιωτικούς ομίλους με βάση τις υπέρογκες χρηματοδοτήσεις, τα υπέρογκα κονδύλια, τις φοροαπαλλαγές που δίνονται για να πουλάνε μετά το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές σε τεράστιες τιμές και να θησαυρίζουν οι όμιλοι. Άρα λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν σήμερα. Απλά είναι ενάντια στο σχεδιασμό στήριξης και πρημοδότησης αυτών των μεγάλων εταιριών που έχει βάλει μπροστά συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο στόχος της είναι να αντιπαρατεθεί και σε διεθνές επίπεδο με τις ΗΠΑ, με την Κίνα, με τους υπόλοιπους, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να έχουν βλέψεις για την αγορά της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κύριε Νικολάου, να συζητήσουμε λίγο και το θέμα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, που θα λέγαμε ότι δεν πάει και πολύ καλά. Εδώ πέρα έχουμε και θέματα με την Τουρκία και το θέμα της Ουκρανίας, που ουσιαστικά είχαμε μία έμεση εμπλοκή. Πώς σχολιάζετε όλη αυτή την κατάσταση? Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δεν είναι έμεση η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και το λέμε αυτό όχι μόνο γιατί η Ελλάδα, με βάση τις επιλογές που έχουν κάνει οι κυβερνήσεις της, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, σημεοφόρος των νατοϊκών αποφάσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει παραχωρήσει πλέον, μετά και την επικύρωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, που διαπραγματεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και έφερε στην Ελληνική Βουλή Νέα Δημοκρατία, έχει παραχωρήσει πλέον
όχι μόνο τις βάσεις τις ξένες τις αμερικανατοικές που υπήρχαν στο εδαφός μας, που στη Σούδα, άλλες νέες, στο Στεφανοβίκιο, τη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη, στον Άραξο, αλλά πλέον δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιούνται όλες οι υποδομές, οι στρατιωτικές της χώρας μας, για τα σχέδια του ΝΑΤΟ. Το οποίο στη σύνοδο κορυφής του, που ξεκινάει μεθαύριο στη Μαδρίτη, με βάση την στρατηγική ΝΑΤΟ 2030 και τα λοιπά, θα θέσει πραγματικά, θα κινητοποιήσει σε θέσεις μάχης όλες τις δυνάμεις, θα συνεχίσει να αποφασίσει τη διεύρυνση και τον εξυγχρονισμό του οπλοστασίου του και του συμβατικού και του πυρηνικού, διατηρεί και διευρύνει το δικαίωμά του μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν πρόκειται για ένα δικαίωμα, είναι τρομακτικό αυτό που λέει το ΝΑΤΟ για πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Αυτό είναι το πλαίσιο το ΝΑΤΟ-20, στο οποίο η Ελλάδα συμμετέχει με τις αποφάσεις που έχουν πάρει οι κυβερνήσεις της, αλλά και γιατί η ίδια ελληνική κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έστειλε οπλισμό στην Ουκρανία διαφόρων τύπων, μάλιστα και τμήματα οπλισμού τα οποία είναι χρήσιμα και παίρνουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα με βάση τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας φαίνεται ότι ετοιμάζεται να στείλει και στρατιωτικό προσωπικό όπου ζητηθεί, είτε στην Βουλγαρία είτε σε άλλες χώρες, οι οποίες είναι στο πλάι της πολεμικής σύγκρουσης που γίνεται στην Ουκρανία, η οποία είναι μια σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία και Ρωσίας και των συμμάχων της από την άλλη. Στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες θα συμβάλλουν στις νατοικές δομές οι οποίες υπάρχουν, αλλά και στις αυτοτελείς δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του λεγόμενου Ευρωστρατού των 5.000, της ΠΕΣΚΟ, της μόνιμης διαστρωμένης συνεργασίας και των υπόλοιπων σχηματισμών μάχης που έχουν δημιουργηθεί. Εμείς, σαν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, από την πρώτη στιγμή έχουμε πει και έχουμε υπογραμμίσει το εξής. Με αυτόν τον τρόπο, πρώτα και κύρια, η χώρα μας, με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων της, γίνεται θήτης σε άλλους λαούς. Γίνεται θήτης σε άλλους λαούς. Παίζει ρόλο στον πόλεμο, ένα πόλεμο που γίνεται σε βάρος του λαού της Ουκρανίας και του λαού της Ρωσίας, βεβαίως. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνει και θύμα, γιατί όλες αυτές οι πολεμικές υποδομές αποτελούν στόχο αντιπίνων, επιθέσεων, σε μια φάση όπου βλέπουμε ότι οδεύουμε προς κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων. Τα όπλα τα οποία καταφθάνουν, πύραυλοι, οχήματα, αντιαρματικά στην Ουκρανία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλαπλασιάζονται. Βασικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία, λένε ότι μπορεί να έρθει η ώρα ο στρατός μας να πολεμήσει ξανά στο ευρωπαϊκό έδαφος, και την ίδια στιγμή οι ρωσικές δυνάμεις στοχοποιούν αυτές τις παραδόσεις όπλων, όπως από τα ρεπορτάζ βλέπουμε των μέσων μαζικής ενημέρωσης, χτυπώντας τις παραδόσεις των όπλων που γίνονται από την ευρωπαϊκή πλευρά. Είναι πολύ ορατός ο κίνδυνος. Και θέλω ξανά να υπογραμμίσω ότι πέρα από τα προσχήματα που χρησιμοποιούν και οι δύο πλευρές και η ρωσική πλευρά, που εν πάση περιπτώσει με την απαράδεκτη καταδικαστέα εισβολή της στην Ουκρανία άναψε το φυτίλι του πολέμου, και η νατοϊκή πλευρά που εδώ και πάνω από 10 χρόνια συγκεντρώνει δυνάμεις στην Ουκρανία, στήριξε, ανέτρεψε εκλεγμένη κυβέρνηση, στήριξε πραξικοπηματίες, ανέθρεψε φασιστικές ομάδες, δυνάμεις, οργανώσεις, οι οποίες στη συνέχεια εντάχθηκαν το Ουκρανικό κράτος και τον Ουκρανικό στρατό. Η διαμάχη τους δεν είναι για τα συμφέροντα του Ουκρανικού λαού, ούτε πάει κανείς να απελευθερώσει, υποτίθεται, τον λαό του Ντομπάς και του Ντονιέτς, που εδώ και 8 χρόνια έχουν χιλιάδες θύματα από τις εχθροπραξίες. Γίνεται για τα πλούσια εδάφη της Ουκρανίας, πλούσια σε κοιτάσματα, έφορα, χαρακτηριστική η λεγόμενη επισιτιστική κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, γιατί από την Ουκρανία παράγεται το 50% περίπου του σιταριού που τρώει όλη η Ευρώπη και ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου. Είναι οι βιομηχανικές υποδομές στην Ουκρανία, τις οποίες πολλές τις έχει κληρονομήσει από τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή είναι με το μόχθο των λαών της Σοβιετικής Ένωσης δημιουργημένες. Είναι βεβαίως υπάλληλοι για τους αγωγούς της φυσικής ενέργειας, ποιος θα έχει τον έλεγχο του φυσικού αερίου, τους αγωγούς. Είναι υπάλληλοι για γεωπολιτικά στηρίγματα σε αυτή την τόσο κομβική σημασία χώρα.
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι ελληνοαμερικανικές συμμαχίες και συμφωνίες, ας πούμε όπως και η βάση στην Αλεξανδρούπολη, δημιουργεί μια καλή αμυντική ασπίδα. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο το ακούμε πλέον πάρα πολλά χρόνια. Εγώ θυμάμαι να το ακούω από τότε που ήμουν ένα μικρό παιδάκι. Ότι η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ μας βοηθάει για να κρατάμε ήσυχους στην Τουρκία, να μην έχουν απαράδεκτες αξιώσεις, να μην είναι προκλητικοί. Θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά μετά την κρίση των ημείων το ευχαριστούμε USA που είχε πει τότε ο πρωθυπουργός της χώρας ο Σιμίτης. Και την επόμενη μέρα ακριβώς το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έβγαλε ένα φόρισμα. Το οποίο λέει τι, ότι εμείς δεν αναγνωρίζουμε ελληνική κυριαρχία, η τουρκική, σε μια σειρά από βραχονισίδες, νησίδες και νησιά που βρίσκονται στο Αιγαίο. Και αυτή είναι μια στάση, αν θέλετε, που δεν έχει αναιρεθεί ακόμη και σχεδόν 30 χρόνια μετά. Γιατί πριν από την περασμένη χρονιά, αντίστοιχες δηλώσεις έκανε και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ξανά. Είναι, αν θέλετε, μέσα στο ευρωνατοϊκό πλαίσιο όπου έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα των απαράδεκτων αξιώσεων που έχει η Τουρκία ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές, σε κατοικημένα νησιά. Είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ενώ υποτίθεται ότι υπογράφουμε συμφωνίες με ισχυρούς συμμάχους όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Γαλλία, που θα προστατεύσουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, που έχουμε φτάσει στο σημείο τα τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα να πετάνε 2 μίλια πάνω από την Αλεξανδρούπολη, να γίνονται συνεχείς υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, να έχει γίνει πραγματικά καθημερινή υπόθεση το πέταγμα ντρόουν και η παραβίαση του εναέριου και του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας από την Τουρκία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο δίνει αέρα στα πανιά της Τουρκίας και δεν είναι και, πώς να το πω, δεν έχεις και κάποιο... Πάρα πολλές φορές, ξέρετε, λένε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, κάθε φορά που συζητάμε εκθέσεις για την πρόοδο της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μια σειρά από άλλες εκθέσεις για το κράτος δικαίου κτλ. Συχνά πυκνά ακούμε από τα κόμματα τα ελληνικά, τα οποία είναι θειασότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλο, ότι είναι κάπως χαστούκια ενάντια στην Τουρκία, χαστούκια ενάντια στον Ερντογάν, αυτές οι εκθέσεις κτλ. Το ίδιο πάνω κάτω ακούστηκε για την τελευταία έκθεση, την προηγούμενη Ολομέλεια της αρχής του Ιουνίου που συζητήθηκε, η οποία, αν τη δείτε, αναγνωρίζει την Τουρκία το δικαίωμα να ασκεί την εξωτερική της πολιτική με βάση τα συμφέροντά της, αναγνωρίζει την Τουρκία σαν στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΤΟ. Είναι πολλά τα χρήματα, είναι πολλές οι εμπορικές σχέσεις, είναι πολλά τα στρατιωτικά συμφέροντα τα οποία υπάρχουν μεταξύ της Τουρκίας και βασικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω αναγνωρίζει ότι το κυπριακό πρόβλημα δεν είναι αποτέλεσμα εισβολής και κατοχής της Τουρκίας στην Κύπρο, εισβολής στην Κύπρο και κατοχής ενός τεράστιου κομματιού της, αλλά το υποβιβάζει σαν μια ανεπίλητη διαμάχη, ένα ανεπίλητο πρόβλημα. Αυτό επίσης, αν το συνδέσουμε με τα παζάρια τα οποία γίνονται αυτή την περίοδο στα πλαίσια του ΝΑΤΟ για να συνενέσει η Τουρκία στην ένταξη της Σουηδίας, της Φιλανδίας, στη στιγμή που η ίδια έχει πολλαπλασιάσει την αμφισβήτηση νησιών, κατοικημένων περιοχών, του εναέριου χώρου της Ελλάδας, του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδας, ένα πράγμα μόνο αποδεικνύει, ότι η λεγόμενη προστασία της νατοϊκής συνοχής και η λογική της συνδιαχείρισης και της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, αυτή η λογική που εκφράζεται με αυτά τα βρύτετα που λένε πολλές φορές έτσι, και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το να αναγάγουμε το πρόβλημα σε ευρωτουρκικό ή διεθνές πρόβλημα, που είναι το ίδιο πράγμα, γιατί το ΝΑΤΟ για παράδειγμα δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, άρα αν το ανάγαγουμε σε πρόβλημα μεταξύ δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ, τι θα επιλύσουν αφού δεν υπάρχει, ο χώρος είναι ενιαίος νατορικός. Οδηγούν, κατά την άποψή μας, σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα έχει πάρα πολλές
και βαριές συνέπειες, όχι μόνο για τον ελληνικό λαό και για τους λαούς της περιοχής, και βεβαίως οδηγούν σε αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πώς θα έπρεπε να χαραχτεί η εξωτερική πολιτική ώστε να έχουμε την εθνική μας θωράκιση, κατά τη γνώμη σας? Κατά τη γνώμη μας, αυτά είναι αυτό που λέμε εξωτερική πολιτική, πάει χέρι-χέρι με την εσωτερική πολιτική. Δηλαδή, η εξωτερική πολιτική που λέμε, αυτά τα ζητήματα που ανοίξαμε, τον πόλεμο στην Ουκρανία ή το ζήτημα της αντιπαράθεσης της αστικής τάξης της Ελλάδας με εκείνη της Τουρκίας για τα ζητήματα της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, έχουν μια συγκεκριμένη ρίζα. Η ρίζα είναι ότι διεθνώς υπάρχουν πολλά προβλήματα στην καπιταλιστική οικονομία. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να λυθούν προς όφελος των καπιταλιστών. Αυτό είναι αυτό το οποίο λένε οι διεθνείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχουμε. Άρα λοιπόν, σε αυτό το σχέδιο πρέπει και η μία πλευρά και η άλλη, υποτίθεται, να κάνει κάποια υποχώρηση για να μπορέσουν να την εκμεταλλευτούν. Ως Ευρωβουλευτής, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα τι γίνεται στην Ευρωβουλή με το θέμα της Τουρκίας? Βλέπουν όλα αυτά που γίνονται, στις προκλητικές θέσεις κτλ. Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις ή απλά γίνονται κάποιες ανακοινώσεις έτσι σε ένα τυπικό πλαίσιο? Γίνονται διαβουλεύσεις βεβαίως, αλλά είναι στο πλαίσιο που σας έλεγα. Mm-hmm. Είναι σε αυτό το πλαίσιο οι διαβουλεύσεις που γίνονται. Οπότε, σε πάση περιπτώσει, η Τουρκία είναι ένα στρατηγικό εταίρο, την θέλουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ τη θέλουμε κοντά. Άρα γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να τη δώσουμε ό,τι ζητάει. Αλλά το βασικό είναι ότι αν ο ελληνικός λαός, για παράδειγμα, λύσει το ζήτημα του πώς να οργανώσει την κοινωνία και την οικονομία στη δική μας χώρα, βάζοντας το επίκεντρο τα συμφέροντα των εργαζομένων και όχι τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, των επιχειρήσεων, των εφοπλιστών, που αυτό είναι αυτό το οποίο κάνουν οι αστικές κυβερνήσεις, τότε μπορεί να οργανώσει και τις διεθνείς τους σχέσεις, τις διμερείς τους σχέσεις με τους γειτονικούς λαούς, δημιουργώντας σχέσεις και συμφωνίες αμοιβαίου ωφέλους. Γιατί και σήμερα, αν πούμε ότι αρχίζουν τα γεωτρύπανα και της Ελλάδας και της Τουρκίας να τρυπάνε για φυσικό αέριο και πετρέλαιο στο Αιγαίο, θα μειωθούν τα τιμολόγια του ρεύματος και της ενέργειας και των καυσίμων που πληρώνει ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός? Όχι βεβαίως. Αφού τόσα χρόνια αυξάνονται για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί είναι χρήματα, είναι εμπόρευμα, ενέργεια, είναι εμπόρευμα τα καύσιμα. Και γι' αυτό αυξάνονται. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν αποκλείουμε και ένα θερμό επεισόδιο. Δηλαδή, κάτι να γίνει σκοπίμως και μάλιστα και στρατιωτικό επίπεδο. Κοιτάξτε, όταν το φυτίλι του πολέμου είναι αναμένο και καίει με συνέπειες ανυπολόγιστες στην Ουκρανία, όταν παντού εμφανίζονται νέες αιστείες, όταν είχαμε την δέσμευση ελληνικών συμφερόντων πλοίων στον Περσικό από το Ιράν σαν αντίπεινα για τη δέσμευση πλοίου με ιρανικό πετρέλαιο στο Αιγαίο, όταν έχουμε αυτό το πολύ σύνθετο κουβάρι των ανταγωνισμών, το οποίο δημιουργείται, αν θέλετε, από τη βασική αιτία που είναι η αντιπαράθεση σε παγκόσμιο επίπεδο στην οικονομία μεταξύ των ΗΠΑ, της Αμερικής και της Κίνας, όταν έχουμε ένα νατοϊκό πλαίσιο το οποίο αυξάνει τη στρατιωτικοποίηση, βεβαίως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και την πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου. Είναι προς το συμφέρον δηλαδή του ελληνικού λαού να κλιμακώσει τον αγώνα του για να απεμπλακεί από αυτά τα επικίνδυνα σχέδια, να απεμπλακεί σε τελική ανάλυση από υπεργαλιστικούς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με την εξουσία στα δικά του χέρια. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος να προστατευτούμε από τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Κύριε Νικολάου, πριν κλείσουμε τη συνέντευξή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω να μας πείτε το σχόλιο σας για την επίσκεψη και την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Ελπίζω το προηγούμενο τραγούδι να μην είναι υπονοούμενο ότι μιλάω πολύ. Όχι, είναι ουσιαστικά όμως όλα αυτά που λέτε και νομίζω ότι ταιριάζει σε εσάς, γιατί δεν είναι ότι μιλάτε, ότι κάνετε έργα περισσότερο. Κοιτάξτε, τι να πει κανείς. Νομίζω το καλύτερο παράδειγμα που μπορεί να πει κανείς σε σχέση με την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κόγκρεσο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτό το πλαίσιο, όπου πλασάρουν τους ισχυρούς συμμάχους που θα προστατεύσουν
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα συμφέροντα κτλ. Και αυτό το πλασάρουν από όλες τις πλευρές. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, ποια ήταν η τοποθέτησή του και απέναντι στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τη βάση κτλ. Ή τώρα τελευταία σε όλα αυτά που βλέπουμε, ότι εν πάση περιπτώσει λίγα πήραμε. Εν πάση περιπτώσει, λίγα πήραμε. Δεν πήραμε ό,τι θα μπορούσαμε να πάρουμε, πιο σκληρή διαπραγμάτευση κτλ. Το ίδιο Κογκρέσο, τον είπα, πριν από μερικά χρόνια είχε υποδεχτεί και καταχειροκροτήσει και τον αυτοανακηρυχθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, τον Χουάν Γκουαϊντό, τον οποίο τον είχε αναγνωρίσει βεβαίως και η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κόντρα στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του κτλ. Πριν από μερικές μέρες ρωτήσανε την κυρία Πελόζη, ήταν στην Σύνοδο των Αμερικανικών Κρατών, τη ρώτησαν ποια είναι η άποψή του για τον κύριο Γκουαϊντό. Και η αλήθεια ήταν ότι δεν τον θυμόταν καν. Ποιος είναι αυτός. Άρα λοιπόν, βεβαίως εγώ δεν βάζω στο ίδιο ύψος και στο ίδιο βεληνικές στο πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Γκουαϊντό. Όμως, λέω ότι το να ψάχνεις για ισχυρούς συμμάχους τη στιγμή και στα πρόσωπα εκείνων που τορπιλίζουν τη σχέση σου ή τορπιλίζουν την κατάσταση με αυτούς που υποτίθεται θα σε βοηθήσουν, απέναντι στους οποίους υποτίθεται θα σε βοηθήσουν, είναι κακός σύμμαχος, όπως αναδείξαμε και πριν. Τώρα για το περιεχόμενο της ομιλίας, για το αν καταχειροκροτήθηκε ή όχι, τι να πει κανείς, νομίζω τα καλύψαμε και πριν. Mm-hmm. Το βασικό είναι ότι η Ελλάδα σήμερα και η αστική της τάξη βρίσκεται σε ένα μεγάλο διαγωνισμό με την αστική τάξη της Τουρκίας για το ποιος θα είναι το πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και αυτό είναι παράγοντας ο οποίος αυξάνει και πολλαπλασιάζει τους κινδύνους, δεν θωρακίζει, πολύ περισσότερο σε μια φάση όπου για το ΝΑΤΟ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση βασικό όρος η Τουρκία να τραβηχτεί με τη δική της πλευρά, όσο πιο μακριά γίνεται από την επιρροή της Ρωσίας, για να θωρακιστεί έτσι η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και μπροστά σε αυτό είναι έτοιμοι να παζαρέψουν από ό,τι φαίνεται τα πάντα μαζί της. Κύριε Νικολάου, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Αν θέλετε να κλείσουμε με το δικό σας επίλογο. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να αξιοποιήσει την εμπειρία που έχει συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια. Δύσκολα χρόνια και την περίοδο του κορονοϊού, της πανδημίας και την περίοδο των καπιταλιστικών κρίσεων που ζήσαμε και τη σημερινή περίοδο που είναι μια περίοδος υπεριαλιστικού πολέμου, να αναγνωρίσει μια σειρά θετικά αποτελέσματα που είχαμε όπου υπήρξαν συγκριτήματα της οργανωμένης του πάλης. Είπαμε πριν και στους χώρους εργασίας, σε κλάδους, σε σωματεία, στα πανεπιστήμια, με τα πολύ καλά αποτελέσματα της πανσπουδαστικής που αναδείχθηκε φέτος μετά από 36 χρόνια σε πρώτη δύναμη σε όλη την Ελλάδα, ανατρέποντας τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για περαιτέρω εμπορευματοποίηση, κατηγοριοποίηση των σχολείων, για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Μπορεί επίσης να συλλέξει όλη αυτή την οργή και το αρνητικό αίσθημα που έχει ο ελληνικός λαός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα βγήκε, αν θέλετε, να ξέρετε και το ευρωβαρόμετρο της Άνοιξης, σύμφωνα με το οποίο μόνο το 42% του ελληνικού λαού θεωρεί θετική τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι, εν πάση περιπτώσει, από εκεί βγαίνουμε εμείς κάπως κερδισμένοι. Μπορεί να συλλέξει επίσης τις εμπειρίες που έχει από την κυβερνητική εναλλαγή, να δει ότι με Νέα Δημοκρατία, αλλά και με ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με ΠΑΣΟΚ, η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, έβλεπαν συνέχεια το εισόδημά τους να τσακίζεται, ανεξάρτητα αν είχαμε μνημόνια ή δεν είχαμε, αν ήμασταν σε κρίση ή σε ανάπτυξη, την ίδια ώρα που ο πλούτος ολοένα και μεγαλώνει. Πάνω από 10% αυξήθηκε ο πλούτος με βάση τα στοιχεία που δίνει η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα αυτά τα χρόνια. Και να φτάσει στο συμπέρασμα, στο οποίο
φτάσαμε και εμείς σαν ΚΚΕ και μετά την περσινή χρονιά με τις μεγάλες καταστροφές που είχαμε με τις πυρκαγιές, ότι τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και εμείς σου λέμε ότι σε αυτό το βήμα έχει έναν ισχυρό, σταθερό σύμμαχο που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, το οποίο έχει και τη θέληση και την τοποθέτηση, την πολιτική, να βάλει την επόμενη μέρα το επίκεντρο τα λαϊκά συμφέροντα. Κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, κόντρα στο τσάκισμα όλων των δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό το οποίο μπορεί σήμερα να αποτελέσει τον παράγοντα, τον οποίο μπορεί να δώσει να αλλάξει τις εξελίξεις, να βάλει τη σφραγίδα του, δηλαδή ο ελληνικός λαός και εργαζόμενοι, στην κατάσταση που ζουν, και όχι να παραμείνουμε σε μια... να είμαστε απλά οι παθητικοί και οι αποδέκτες μιας πολιτικής που είναι ενάντια στα δικά μας συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και την αποδοχή της πρόσκλησης. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Και σας ευχαριστώ, Σωκράτες.